Με ερώτηση, το Δημοτικό Σύμβουλο τη Αντιπολίτευση Σπύρο Τσέλιο ζήτησε να μάθει λεπτομέρειε για τον περιστατικό με τον καθαρισμό περιοχή του κρεονερίου Ναυπακτία και την παρέμβαση των οικολόγων Πρασίνων Δυτική Ελλάδα. Στην ερώτηση, απάντησε ότι ο Δήμαρχο Ανδρέα Κοτσανά, ο οποίο, όπω είπε, ο Δήμο είχε λάβει όλε τι σχετικέ αδειοδοτήσει από την κτηματική υπηρεσία για να καθαρίσει το χώρο των Καλαμιώνα στην περιοχή Γλύφα Κρεονερίου. Ωστόσο, η καταγγελία ενό ανθρώπου στάθηκε αφορμή να σταματήσουν εργασίε και να αναζητήσει ο Δήμο τι παραμέτρου. Αν και όπως είπε ο κ. Κοτσανάς, η περιοχή δεν είναι προστατευόμενη, αλλά γειτονιάζει με μια αντίστοιχη προστατευόμενη, δεν θα συνεχιστεί ο καθαρισμός στο σημείο. Παρέμβαση για το θέμα έκαναν τόσο ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Τραχύλης, που ζήτησε να συνεχιστεί ο καθαρισμός του χώρου, όσο και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γαλατά Λευτέρης Μπαλωμένος, που όπως είπε οι κάτοικοι, ζητούν τον καθαρισμό της περιοχής και την ανάδειξή του, αφού σήμερα ανάμεσα στα καλάμια κρύβονται πολλές παραβατικές ενέργειες, καθώς κάποιοι κλέβουν νερό από την πηγή της Γλυφάδας, ενώ και διάσπαρτες σύριγγες μαρτυρούν τι γίνεται στο σημείο εκείνο. Είναι ένα αίτημα πάγιο των κατοίκων του Γαλατά να καθαρίσει αυτή η περιοχή. Σε συνεργασία με το περιβάλλον προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω θα δικαίωνε όλη την περιοχή και όλο το κρυονέρι, όπως το είχαμε φανταστεί, με κάποια πολύ λίγα χρήματα να φτιάξουμε, έστω να καθαριστεί, γιατί εκτός από την εστία μολύνσεως ήταν ένα πολύ άσχημο πράγμα και δεν νομίζω ότι ανήκει σε κάποιο ότι είναι συνθήκες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι κάτι. Και λυπάμαι πραγματικά που πιστεύω έγιναν κάποιες καταγγελίες οι οποίες δεν τιμούν κανέναν σε όποιον τις έκανε και γι' αυτό σταμάτησε. Αλλά είναι εδώ και ο πρόεδρος και θα πάρει για αυτό το λόγο και θα πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ο συγκεκριμένος χώρος της Γλύφας στο βράχο της Βαράσοβας φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ο καθαρισμός αυτός έπρεπε να γίνει και θα πρέπει να το παλέψουμε να γίνει για να αποφύγουμε δυσάρεστα πράγματα που γίνονται εκεί πέρα, γιατί αυτές οι καλαμιές μόνο προβλήματα δημιουργούν εκεί πέρα. Ούτε πουλιά υπάρχουν, αυτές οι καταγγελίες ήταν βλακίες, αυτό μπορώ να πω. Όμως εμείς προστατεύουμε και η τοπική κοινότητα και ο Δήμος Ναυπακτίας προστατεύει την περιοχή. Ούτε λάστιχα κρυφά να πέφτουν μέσα στη Γλύφα, ούτε σύριγγες δίπλα στο βράχο να βλέπουμε, ούτε μπουκάλια, ούτε τίποτα. Στον κύριο οικολόγο αυτόν του είπα, ποιους προστατεύεις? Προστατεύεις αυτούς που δημιουργούν προβλήματα ή το περιβάλλον? Εμείς είμαστε όλοι οικολόγοι και θέλουμε το καλό της περιοχής μας. Και σε παρακαλώ να είσαι δίπλα μας και να μας κάνετε και προτάσεις. Θέλουμε να προστατεύσουμε, δεν θέλουμε τον χώρο να τον χαλάσουμε. Εμείς γνωρίζουμε καλά τι γίνεται εκεί πέρα. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω. Είναι μια περιοχή η οποία τη βλέπουν από όλο τον κόσμο που έρχονται εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε καλάμια. Καλάμια φυτρώνουν παντού. Δεν χαλάει κανένα οικολογικό σύστημα. Να το προστατεύσουμε θέλουμε. Να βάλουμε και δύο δέντρα. Και να βλέπουμε τι γίνεται, να το ελέγχουμε. Λάστιχα, υπόγεια μέσα στη Γλύφα. Αυτό θα ακούσουμε έναν γραφικό, ναι, γιατί θα μιλήσω με την αγανάκτηση του κόσμου εκεί κάτω. Νερό από το βράχο βγαίνει. Νερό από το βράχο και φυτρώνουν καλάμια. Τα καλάμια πήγαμε να καθαρίσουμε. Να μην γίνονται διαδικασίες πίσω από τα καλάμια. Που εμείς βλέπουμε εκεί πέρα τι γίνεται.